Συνέπειες στην υγεία των ατόμων τρίτης ηλικίας είχε η περίοδος της πανδημίας, με τους ειδικούς να εξηγούν ότι η διετία που προηγήθηκε άφησε συνολικά τα αποτυπώματά της στους ηλικιωμένους που εμφανίζουν πλέον στις περιπτώσεις που νόσησαν βαρύτερα πιο ευάλωτη υγεία. Δυστυχώς ο ιός COVID-19 επηρέασε σε δυσανάλογα μεγάλο βαθμό τα άτομα που είναι με πολυνοσηρότητα, τα άτομα που λόγω ηλικίας στο νοσολογικό του σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην πρόκληση της ίωσης, και αυτό αυξάνει τη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας, αυξάνει πραγματικά τις ανάγκες που υπάρχουν. Ακόμη πιο επιβαρυντικό όμως για τους ηλικιωμένους ήταν το διάστημα της κοινωνικής απομάκρυνσης και απομόνωσης, όπως λένε οι ειδικοί. Η ψυχολογία των ατόμων τρίτης ηλικίας αποτυπώνεται επιβαρημένη και ειδικά στις περιπτώσεις μεγαλοπόλεων και λιγότερο σε μικρές κοινωνίες όπως τα χωριά, που οι κοινωνικές συνδέσεις είναι αμεσότερες. Στα χωριά, επειδή υπάρχει πάντα μια μεγαλύτερη κοινωνική επαφή, τα άτομα τρίτης ηλικίας έχουν περισσότερες επαφές. Εκεί που υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα, θεωρώ ότι είναι στις αστικές περιοχές, όπου και ιδιαίτερα οι άνθρωποι που ζουν σε πολυκατοικίες, που είναι πιο απομονωμένοι. Να δημιουργηθεί ένας σχεδιασμός που θα έχει μια ολοκληρωμένη φροντίδα των ατόμων τρίτης ηλικίας αποτελεί το βασικό στόχο της περιφέρειας Κρήτης μέσα από κατάλληλες δομές, όπως επισημάνθηκε σήμερα στη διάρκεια ημερίδας που πραγματοποιήθηκε από την περιφέρεια Κρήτης και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας. Να σταθούμε ουσιαστικά απέναντι στη μεγάλη ευθύνη που έχουμε στους ανθρώπους που μας έφεραν στη ζωή, στους ανθρώπους που δημιούργησαν πριν από εμάς, που εργάστηκαν πριν από εμάς και τώρα που μας έχουν ανάγκη, να μπορέσουμε πραγματικά να τους δώσουμε την κατάλληλη στήριξη. Και αυτό το αίσθημα της μοναξιάς πρέπει να είναι αυτό που θα πρέπει να τονωθεί τώρα και που παρουσιάζεται μέσω των νέων μεθόδων της υγιούς ενεργού γύρανσης. Πάντως, αυτό που επισημάνθηκε ήταν ότι η Κρήτη σε επίπεδο δομών είναι σε πολύ καλό επίπεδο, πλην όμως αυτές δεν παρέχονται ως ενιαίο σύνολο παρεχόμενων βοηθειών. Αυτό καταγράφηκε από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, που ανέδειξε τις δομές αποφορής, δήμους και περιφέρεια στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, από όπου η Κρήτη φαίνεται να αποσπά μέχρι και βραβείο για την ποιότητα και την καινοτομία των υπηρεσιών, που όμως, αν δεν συνδεθούν, δεν θα έχουν ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία, που είναι, όπως επισημάνθηκε, και ο απόλυτος στόχος. Είναι επιμέρους δράσεις, οι οποίες όταν τις συνενώσουμε, η μία μπορεί να υποστηρίξει την άλλη και να έχουμε πλέον πραγματικό αντίκτυπο στην κοινωνία.